Θα τώρα κυρίε και κύριοι σε μια πολύ σημαντική δικαστική εξέλιξη. Οριστικά στο εδόλιο λοιπόν θα καθίσουν για το σκάνδαλο του βατοπεδίου το οποίο έχει αποκαλύψει ο Αλφα βεβαίω. Ο ηγούμενο Εφρέμ και ακόμη 13 άτομα μαζί με την Ρεγκίνα Σπυράτου. Ρεγκίνα θα καθίσουν όλα τα μη πολιτικά πρόσωπα όπω φαίνεται σε αυτή τη δίκη. Οι πολιτικοί καθάρισαν είτε μέσω τη εξεταστική είτε χάρη στον νόμο των παραγραφών. Έτσι είχαμε είτε παραγραφέ είτε παραπλανηθέντε υπουργού. έχουμε λοιπόν ένα εδόλιο με 14 κατηγορούμενου mm -hmm. χωρί όμω κανένα πολιτικό πρόσωπο αυτά που είχαν εμπλακεί τι σκανδαλώδει ανταλλαγέ εκτάσεων γη μεταξύ τη Μονή Βατοπεδίου και του Ελληνικού Δημοσίου. Πάμε όμω να δούμε ποιοι είναι αυτοί που παραπέμπονται αμετάκλητα και οριστικά σε δίκη. Πρώτο λοιπόν, στο εδόλιο θα καθίσει ο ηγούμενο τη Μονή Βατοπεδίου, ο Εφρέμ. Δίπλα του ο Μοναχό Αρσένιο. Στο εδόλιο επίση ο πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργία, ο Κωνσταντίνο Κιαδά. Η Σταματούλα Μαντέλη, πρώην Διευθύντρια του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη. Η Εκατερίνη Πελέκη, συμβολογράφο και σύζυγο του πρώην Υπουργού Γιώργου Βουλγαράκη. Ο Διονύσιος και ο Δημήτρη Πελέκη, δικηγόροι. Ο πρώην πρόεδρο τη ΚΕΔ, Πέτρο Παπαγεωργίου. Και ο πρώην διευθύνων σύμβουλο τη ΚΕΔ, Κωνσταντίνο Γκράτσιο. Έχουμε ακόμα πέντε κατηγορούμενους, είτε είναι στελέχη είτε μέλη τη ΚΕΔ και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτου. Ναι. Είχαμε λοιπόν τον Άριο Πάγο, που δεν ανέρεσε το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, είχε βγει ακριβώ πριν από ένα χρόνο. Είπε ο Άριο Πάγο ότι είναι πλήρω αιτιολογημένο, δεν υπάρχουν κενά, δεν υπάρχουν αντιφάσει. Αιτιολογείται πλήρω η ζημιά που έχει υποστεί το ελληνικό δημόσιο από την ανταλλαγή τη λίμνη Βιστομνίδα και των παραλίμνιων εκτάσεων, με εκτάσει που ήταν φιλέτα πραγματικά του ελληνικού δημοσίου. Περιμένουμε πλέον τον προσδιορισμό τη δίκη μέσα στο 2015. Θα είναι μια χρονιά με πολύ σημαντικέ δίκε. Και άρα λοιπόν η μοναχή στο εδόλιο, οι δημόσιοι πάλι στο εδόλιο και οι πολιτικοί προϊστάμενοι που υπέγραφαν απλά παραπλανηθέντε έτσι για να καταλαβαίνουμε πώ λειτουργεί πώς. το σύστημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ραγκίνα.